στον Εφέτη Ανακριτή απολογούνται αυτή την ώρα δύο υψηλόβαθμα στελέχη της Εργοσέ. Την προσεχή εβδομάδα θα γίνει νέα δειγματοληψία στα χώματα που άρχισαν να μεταφέρονται σε ιδιωτικό οικόπεδο λίγες ώρες μετά το δυστύχημα. Θα πάμε στα δικαστήρια της Λάρισας. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη βρίσκεται εκεί. Να δούμε καταρχάς, Ελπίδα, εάν έχουμε απόφαση για τους δύο που απολογούνται και οι οποίοι κατηγορούνται για κακούργημα. Όχι, δεν έχουμε ακόμα απόφαση. Καλό μεσημέρι, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Απολογείται ο ένας εκ των δύο υψηλόβαθμων στελεχών της Εργοσέ. Μόλις ολοκληρωθεί βεβαίως θα έχουμε την απόφαση μετά την σχετική συνεννόηση του Εφέτη Ανακριτή και της Εισαγγελέως. Θα ακολουθήσει η απολογία του δεύτερου και οι δύο κατηγορούνται με το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πολλών ανθρώπων. Υποθέτω πως μέχρι το μεσημέρι θα έχουμε την απόφαση για το τι θα γίνει, αν θα κριθούν δηλαδή προφυλακιστές ή αν θα αφαιθούν ελεύθεροι χωρίς όρους ή ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση. Στο μεταξύ να πω ότι από την προσεχή εβδομάδα θα γίνει νέα δειγματοληψία στα χώματα, τα οποία από τις πρώτες ώρες μετά το πολύ νεκροσιδηροδρομικό δυστύχημα άρχισαν να μεταφέρονται σε ιδιωτικό οικόπεδο πίσω από αμορυχείο που βρίσκεται πολύ κοντά στον τόπο του δυστυχήματος. 25 φορτηγά, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέφεραν πάνω από 300 κυβικά χώμα σε αυτή την έκταση. Έγινε πριν από λίγες ημέρες η πρώτη δειγματοληψία, ωστόσο μετά την οριοθέτηση των χωμάτων από τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά θα γίνει νέα δειγματοληψία. Μάλιστα. Και παράλληλα τα σκυλιά θα αναζητήσουν βιολογικό υλικό. Τέλος, να πω ότι έχει σταλεί ο σκληρός δίσκος των ηχητικών που ελήφθη από την αστυνομία με εντολή Εφέτη Ανακριτή από τρία κτίρια του ΟΣΕ στην Αθήνα. Εστάλει στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Θα διερευνηθεί η γνησιότητα του υλικού και στη συνέχεια θα σταλεί στον Εφέτη Ανακριτή προκειμένου να κάνει αντιπαραβολή των ηχητικών που έχει στη δικογραφία με αυτά του σκληρού δίσκου από το μοιραίο βράδυ.